Γεια σας παιδιά, Ζωτάξ εδώ, νέο βίντεο σήμερα και θα κάνουμε όπως βλέπετε πάρα πολλά SBCs, όχι πάρα πολλά, θα κάνουμε αρκετά τέλος πάντων SBCs από τα Hybrid Nations, από τα Hybrid League A Nation, θα ανοίξουμε τα Marquee Matchups και λογικά στο τέλος του βίντεο θα φτιάξουμε την ομάδα μας, γιατί πρέπει σιγά σιγά τώρα μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε φτιάξει την ομάδα μας, εννοείται, γιατί πρέπει λίγο να ανεβούμε τη Visual Rivals, να παίρνουμε κανένα νίκη παραπάνω. Οπότε αποφάσισα να μην περιμένω μέχρι το Wicked League, δηλαδή να φτιάξω την πρώτη μου καλή ομάδα και θα τη φτιάξουμε από τώρα με τα coins που έχουμε. Ήδη έχουμε 150 χιλιάρικα και έχουμε και τον Αγκουέρο στην άκρη, τον οποίο μάλλον τελικά θα κρατήσω. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή σε κοινό στο κανάλι, εννοείται με βοηθάει πάρα πολύ και να ενεργοποιήσετε και τις ειδοποιήσεις. Εδώ πέρα ανοίγουμε ένα πακάκι από το Hybrid National League, αν δεν κάνω λάθος. Βγάλουμε Σμάχελ, ό,τι βλέπει. Δανία πήρε την όμως του Έριξεν βέβαια, αλλά εντάξει δεν είχε μεγάλη διαφορά, βγάλαμε τον Σμάχελ. Γενικότερα ναι, πήγε πάρα πολύ καλά αυτές τις μέρες, το pool του Αγκουέρο έδωσε πολύ hype στο account αυτό και σε μένα, γιατί ήρθα τον πουθενά και με δικαίωση, γιατί έβαλα αρκετά FA points και δεν έβγαλα κάτι καλό, έβγαλα μόνο ένα Godin, έναν Marquinhos και έναν Llorente από τα FA points που έχω βάλει φέτος. Οπότε ο Αγκουέρο ήρθε και έδεσε πάρα πολύ ωραία για να μην ξενερώσουμε καθόλου με το pack luck μας. Οπότε ναι, και σήμερα πάντως αν δείτε συνέχεια το pack luck μας συνεχίζει να είναι καλό, δηλαδή βγάλαμε ωραία πραγματάκια, βγάλαμε καλά πραγματάκια τα οποία θα τα δείτε στην συνέχεια. Εδώ πέρα ανοίγουμε ένα premium gold players pack, όλα αυτά όπως είπα είναι από τα Foundation SBCs, τα οποία πιστεύω αξίζει να τα κάνετε, γιατί αν δείτε στο Footbin είναι πάρα πολύ φθηνά, τα περισσότερα είναι κάτω από 10 χιλιάρικα, μερικά είναι και 5 χιλιάρικα και αν έχεις μερικούς παίχτες ήδη στο club ήσουν πάρα πάρα πολύ φθηνά και γιατί όχι, δίνουν και καλά πραγματάκια, είναι πάρα πολύ καλά packs και για την αρχή είναι πάρα πολύ πιστεύω αξίζει πολύ να τα κάνεις. Εδώ πέρα βγάλαμε τον Στρακός από την Λάτσιο και το Μαλκουίτ, ο οποίος κάτι πήγαινε για 1000 coins πήγαινε. Τέλος πάντων, καλή καρτούλα όμως για τα λίγα πρωτάθλημα right back. Εδώ πέρα κάνουμε το Fiendins, θα το λέω καλά. Αυτό ήταν λίγο ακριβό, μου στήχησε 11 χιλιάρικα. Εν τω μεταξύ μου έχουν μείνει από το Hybrid League και από το Hybrid Nation, μου έχουν μείνει τα δύο τελευταία, τα οποία θέλουν loyalty. Όποτε έχω όρεξη και έχω χρόνο, μπορεί να κάτσω να παίξω squad battles, να αγοράσω την ομάδα και να βάλω τα loyalty, δηλαδή να παίξω 10 παιχνίδια ώστε να πάρουν οι παίχτες loyalty και να ανοίξουμε αυτά τα packs, τα οποία νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι rare players pack και ένα rare mega pack αν δεν κάνω λάθος και αξίζει. Λογικά αύριο στο αυριανό βιντεάκι θα έχω κάνει και μερικά packs από τα objectives που πρέπει να βάλεις 100 φινές για να πει ένα goal, πρέπει να παίξεις πολλά παιχνίδια. Εδώ πέρα λοιπόν όπως βλέπετε, βγάλαμε τον πρώτο μας inform για φέτος, ο οποίος είναι ο Orsic. Το ξέρετε από πέρσι περισσότεροι βασικά σχεδόν όλοι, φαντάζομαι. Έχει πολύ καλή κάρτα και 81 overall. Κλασικά έχει πάρα πολύ καλή κάρτα. Δυστυχώς πήγαινε γύρω στα 13 χιλιάρικα, δηλαδή discard value πάνω κάτω. Αλλά ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ πέρα περνάμε στα Marquee Matchups, κάνουμε το αυτό της Αγγλίας εναντίον του Βελγίου. Γενικά σήμερα δεν είχαμε κάποιο ακραίο pool, αλλά ό,τι κάναμε, ό,τι pack, όπως θα δείτε και συνέχεια, ό,τι pack ανοίγαμε, είχε κάτι καλό μέσα, ήταν τουλάχιστον board, είχε κάτι valuable. Αυτό είναι ένα small rare gold brace pack. Εν τω μεταξύ σήμερα είχα μπει και χθες βασικά και promo packs και σκέφτομαι αν αξίζει να βάλει FIFA points. Εδώ πέρα βλέπετε είναι Ολλανδία, είναι CM, είναι Manchester United, είναι ο Van de Beek, ο οποίος πήγαινε γύρω στα 20 χιλιάρικα αν κάνω λάθος και το pack μέσα έκρυβε όχι μόνο αυτόν, έκρυβε και έναν Pepe, ναι, Pepe Duplicate, τον οποίο είχα αγοράσει ήδη. 15 χιλιάρικα πήγαινε τελικά, ο Pepe πήγαινε 10 χιλιάρικα, οπότε ήταν ένα πολύ καλό πακάκι του για να πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, έχει μερικά καλά promo packs τώρα, καλά promo packs, premium gold players pack, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει να βάλει κάποιους FA points, γιατί πραγματικά φέτος ό,τι καλό που έχω βγάλει είναι είτε από SBCs, είτε από το pack του pre-order, οπότε λογικά θα το λατώσω πάρα πολύ τα FA points, δεν θα ξαναβάλω μάλλον. Θα δούμε. Αν έχουμε λίγο παραπάνω hype, πει το γουλού, ίσως εκεί πέρα στα records κάτι βάλουμε. Εδώ ήταν σημεία Νορβηγίας και πήγε το μυαλό μου, καταλάβετε που πήγε το μυαλό μου. Αλλά τελικά ήταν ο Ντεγκάρντ, ok. Αν ήταν ο Χάλαντ θα ήταν πάρα πολύ καλό. Το πάγκο είχε μέσα εκεί ένα του RAM, ο Ντεγκάρντ δεν πήγαινε για κάτι, πήγαινε μόνο 3,5 χιλιάρικα. Οπότε αυτά. Όσον αφορά την ομάδα μου, την οποία θα μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, θα το δούμε σε λιγάκι, την οποία έχω φτιάξει ήδη, μου στήχησε γύρω στα 150 χιλιάρικα μαζί με τον Αγκουέρο, ο οποίος κάνει και αυτός 120, γύρω στα 270 χιλιάρικα. Βασικά,
πάνω από 200 χιλιάρια σίγουρα, λογικά γύρω στα 230 με 250 χιλιάρια αυτή τη στιγμή έχει στοιχήσει η ομάδα μου. Είναι από την EPL ομάδα όπως θα δείτε. Εδώ είναι πάλι Αργεντινή, είναι center back, είναι Ταλάντα και είναι ο δεύτερο μας inform back to back σχεδόν inform για φέτος, αλλά και δύο πηγαίνανε για discard price, οπότε δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, η ομάδα μου είναι αγγλική, είναι από την EPL και σίγουρα μέχρι το πρώτο Winged League θα γίνουν κάποιες αλλαγές πάλι από τα rewards που θα πάρουμε, από τα coins τα οποία ελπίζουμε να βγάλουμε και να βγάλουμε κάτι καλό από SBC. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ τίμη ομάδα, πολύ καλή ομάδα η οποία θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί και στο Winged League έτσι όπως είναι. Και αποφάσισα, όπως βλέπετε τώρα, να κρατήσω και τον Αγκουέρο και αυτή είναι η ομάδα που έχω φτιάξει. Όπως βλέπετε λοιπόν, ξεκινάμε με την άμυνα. Τερματοφύλακα έχουμε τον Λένο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φθηνός, 5.000, νομίζω 6. Και πιστεύω έχει καλά stats, άξιζε να το δοκιμάσουμε. Άμυνα έχουμε Μπαϊλί και Λίντελοφ. Είναι λίγο ειρωνικό που έχω άμυνα από United, το ξέρω. Αλλά ο Μπαϊλί είναι ένας φθηνός Σάντσες. Ήθελα να πάρω τον Σάντσες, τον Ντάβισον της Τότεναμ. Αλλά παιδιά έκανε 35.000 με 40. Και νομίζω δεν άξιζε να τα δώσω. Ο Μπαϊλί έχει σχετικά παρόμοια stats μαζί του. Οπότε αποφάσισα να δοκιμάσω αυτόν καλύτερα. Και αριστερό back, center back έχουμε τον Λίντελοφ, ο οποίος λογικά θα φύγει μέχρι το Winged League και θα πάρουμε κάτι καλύτερο εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι, αλλά θα δούμε. Τώρα right back έχουμε τον Κανσέλο, ο οποίος το προτίμησα τον Βαμπισάκα, ήταν πιο φθηνός και έχουν πάρει με stats και θα μείνει σίγουρα μέχρι το Winged League. Και ο Tierney μ' αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται πάρα πολύ καλός και μάλλον και αυτόν θα το δοκιμάσω και στο Winged League. CDM όπως βλέπετε έχουμε τον Van de Beek, ο οποίος ίσως φύγει και μπήκα σε σοκό εκεί πέρα, ή ο Wijnaldum. Θα δούμε, αλλά προσωρινά μου αρέσει και να τον δοκιμάσουμε σε CDM, ο οποίος κάνει 15.000. Γενικά η άμυνα μου, αν εξαιρέσει το Κανσέλο, είναι σχετικά φθηνή άμυνα. Van de Beek κάνει 15.000. Πάμε τώρα στο left mid, ο οποίος είναι ο Bergwijn, και αυτός είναι σχετικά φθηνός, 10.000. Καλή καρτούλα έχει. Στο left mid έχεις πολλές εναλλακτικές, έχεις Ζαχά, έχεις Φιλίπ Άντερσον. Εγώ ήμουν μεταξύ Ζαχά και αυτού που πήρα τώρα εδώ, τη Τότεναμ. Αλλά προτίμησα αυτόν, αν δεν μου αρέσει, θα τον αλλάξω για τον Ζαχά. Και right mid έχουμε τον Pepe, ο οποίος δεν μου γεμίζει το μάτι, είναι πολύ φθηνός, αλλά μπορεί να είναι καλός, θα δούμε στα παιχνίδια που θα παίξουμε. Και πάμε στην επίθεση. Πήραμε Richarlison. Είναι, το ξέρω, είναι 81 overall. Δεν έχει τόσο ακραία κάρτα, αλλά πήγαινε 35.000. Αποφάσισα να του δώσω μια ευκαιρία, γιατί αν παρατηρήσετε, η Αγγλία δεν έχει καλά cam. Δεν έχει καλά cam, δηλαδή να βάλει εκεί πέρα με καλό pace. Οπότε προτίμησα να πάρουμε το Richarlison και ελπίζω να μου βγει. Αν δεν μου βγει, δυστυχώς θα χάσουμε μερικά coins, γιατί λογικά θα πέσει και τιμή του και θα το πουλήσουμε. Και επίθεση, όπως βλέπετε, έχουμε Ροντρίγκο και Αγκουέρο. Ροντρίγκο και αυτός ήταν πάρα πολύ ακριβός, 30.000, αλλά νομίζω ότι αξίζει τα coins του, φαίνεται να έχει πολύ καλή κάρτα και μαζί με τον Αγκουέρο πιστεύω θα ταιριάξει γάντι. Γενικά φέτος θέλω να έχω σίγουρα cam και δύο strikers, με βολεύει πάρα πολύ και δεν θέλω να παίζω τόσο με wingers, γι' αυτό έχω αυτό το σύστημα. Οπότε αυτά για σήμερα, πείτε μου τι αλλαγές μπορώ να κάνω. Θέλω λογικά να αλλάξουμε το CDM, το right mid και το center back μέχρι να αρχίσει το Winged League. Αυτά λοιπόν για σήμερα και θα τα πούμε αύριο.